Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι στα πλαίσια του πολιτιστικού μας οργανισμού Μαγνήτων Κιβωτός για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος και βεβαίως με την Ακαδημία που λειτουργεί λαϊκού πολιτισμού και τοπικής ιστορίας στα πλαίσια της, έχουμε ένα νέο εργαστήριο. Ένα εργαστήριο ιστορίας, όπως ονομάστηκε, και έχει τίτλο «Κάτω από το χαλί της ιστορίας. Πώς γράφεται και πώς κρίνεται ένα ιστορικό έργο». Αυτό που θα συμβεί οφείλεται στη συνεργασία, την προσφορά και την ανιδιοτελή παρουσία στο πρόγραμμα δύο πανεπιστημιακών από τον τόπο μας, του καθηγητή αναπληρωτή νεοελληνικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αντώνη Σμυρνέου και του επίκουρου καθηγητή φυσικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βασίλη Κόλια. Οι δύο αυτοί πανεπιστημιακοί αναλαμβάνουν αυτό το εργαστήριο που θα απευθυνθεί σε συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που δεν θα υπερβεί τα 25 άτομα. Όπως καταλαβαίνετε, θα ασχοληθεί με θέματα ιστορίας, αλλά όχι διαλέξεις για ιστορικά γεγονότα, αλλά για ερωτήματα που τίθενται, όπως τι είναι ιστορική γνώση, τι είναι ιστορικό γεγονός, ποια είναι η σημασία του χρόνου και της μνήμης στην ιστορία, αν υπάρχει αντικειμενικότητα στην ιστορία, ποια είναι η σχέση ιστορίας και αφήγησης και πολλά άλλα ουσιαστικά ερωτήματα που εμείς χαιρόμαστε και ειλικρινά και προσωπικά θα ήθελα πολύ να παρακολουθήσω αν μπορέσω, διότι βάζει τις βάσεις για το τι είναι η ιστορία, τι σημαίνει σήμερα στον τόπο μας η ιστορία και τι μπορεί να σηματοδοτήσει το μέλλον του τόπου μας, χάρη στην ιστορία. Τους ευχαριστώ και τους δύο. Η Μαγνήτων Κιβωτός τους υποδέχεται ως ουσιαστικούς συνεργάτες και νομίζω ότι είναι μία πρώτη αρχή. Οι συναντήσεις θα είναι διαζώσεις. Εν τούτης θα υπάρξει και μία συνεργία με τον ψηφιακό κόσμο και το διαδίκτυο προκειμένου μέσα σε αυτό και στα πλαίσια του να μπορούν και οι παρακολουθούντες αλλά ουσιαστικά μετέχοντες στο εργαστήριο να έχουν και αυτή τη δική τους προσφορά και τη δική τους συνδρομή. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Το εργαστήριο θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, 1η Νοεμβρίου. Θα είναι ανά 15ήμερο οι συναντήσεις στο Συνεδριακό Θεσσαλίας, αλλά περισσότερα θα σας πούν οι δύο καθηγητές και βεβαίως έχετε και τις πληροφορίες στα δελτία τύπου που κυκλοφορούν. Καλησπέρα και από μένα, έτσι δεν είναι καλημέρα πια. Είμαι ο Αντώνης Σμυρνέος, αναπληρωτής καθηγητής νεοελληνικής ιστορίας, ιστορίας νεοελληνικής εκπαίδευσης και διδακτικής της ιστορίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εδώ. Δεχθήκαμε μία πρόσκληση και πρόκληση, θα μπορούσε να πει κανείς από το Σεβασμιότατο, για τη λειτουργία ενός εργαστηρίου ιστορίας, το οποίο θα προσπαθήσει να κάνει ένα έργο υποδομής. Δηλαδή δεν θα είναι μια ιστορική ή μια σειρά ιστορικών διαλέξεων στις οποίες θα τεθούν μετά ερωτήσεις από τους ακροατές, όπως συνήθως γίνεται. Είναι μια πρωτογενής εμπειρία εκτός ακαδημαϊκού χώρου. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν ξέρω να γίνει στην Ελλάδα ένα τέτοιο εγχείρημα. Σε όλα τα ελεύθερα πανεπιστήμια ή σε άλλες ψηφιακές συναντήσεις, συνήθως γίνεται πάντα μια ιστορική ομιλία για ένα συγκεκριμένο θέμα και τίθενται ερωτήσεις. Εδώ θα πάμε κάτω από το χαλί της ιστορίας, να ψάξουμε να βρούμε τι κρύβεται πίσω από τη συγκρότηση του εκάστοτε ιστορικού λόγου. Και επειδή η ιστορία είναι ένα έφλεκτο πεδίο, όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι μας σήμερα, αλλά και σε κάθε εποχή, και σαν βιωμένη εμπειρία, αλλά και σαν ιστοριογραφία, ένα έφλεκτο πεδίο στο οποίο οι διαπαραθέσεις δίνουν και παίρνουν. Εμείς δεν θα μπούμε στην αξιολόγηση και αποτίμηση αυτών των αντιπαραθέσεων, αλλά θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς γεννιέται ένας λόγος και βεβαίως μετά πώς κρίνεται. Θα εγκατασταθούμε λοιπόν, όπως το ονομάσαμε, στα θεμέλια ή στα υπόγεια του ιστοριογραφικού λόγου και αντλώντας θεωρητικά υλικά από τη φιλοσοφία της ιστορίας, θα επιχειρήσουμε να ανιχνεύσουμε όχι μόνο το τι, το πού και το πότε, αλλά κυρίως το γιατί και το πώς της ιστοριογραφίας. Έτσι, στηριγμένοι πάνω στη γνωστή προτροπή του μεγάλου Άγγλου ιστορικού Καρ να μελετήσουμε τον ιστορικό
πριν μελετήσουμε το έργο του, αλλά και πριν μελετήσουμε το ιστορικό, να μελετήσουμε το ιστορικό και κοινωνικό του περιβάλλον, θα προσπαθήσουμε να σηκώσουμε έστω λίγο την καταπακτή και να κατοπτεύσουμε δύο θεμελιώδη, για κάθε συγγραφικό λόγο βέβαια, ερωτήματα. Πώς γράφεται και πώς κρίνεται το έργο. Τι κρύβεται βέβαια πάντα. Πολλά μπορεί να πει κανείς, κρύβονται κάτω από το χαλί της ιστορίας. Αυτό που μπορώ να πω για την ώρα είναι ότι κρύβονται οι αβυσαλαίες ανορθολογικότητες, οι αβυσαλαίες υποκειμενικότητες ιστορικών, ανθρώπων που έχουν επιφορτιστεί να μιλήσουν για το ιστορικό παρελθόν. Κρύβεται επίσης ο συνδυασμός ανορθολογικοτήτων και υποκειμενικοτήτων της ιστορικής κοινότητας. Κρύβονται οι σχέσεις των ιστορικών με την εξουσία, την εκάστοτε εξουσία κάθε φορά, και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να μπούμε όσο είναι δυνατόν και όσο επιτρέψουν οι συμμετέχοντες βέβαια, γιατί θα είναι ένα διαδραστικό σεμινάριο αυτό, στο οποίο θα μπουν και συγκεκριμένες εργασίες προς τους συμμετέχοντες αυτούς. Όσο λοιπόν τραβήξει η υπόθεση, θα μπούμε όσο γίνεται πιο βαθιά. Να κρίνουμε λοιπόν, όπως είπε και ο Σεβασμιότητος εδώ, πολλά πράγματα τα οποία συνήθως, όταν γινόμαστε αποδέκτες ενός ιστορικού, ιστοριογραφικού λόγου, αυτά τα θεωρούμε δεδομένα. Αλλά επειδή ακριβώς όλη η σύγχρονη ιστοριογραφία του 20ου αιώνα κυρίως και του 21ου, προβληματίζεται και συνεχώς αναδεύει ερωτήματα όπως είναι τι είναι ιστορική γνώση, τι είναι ιστορικό γεγονός, είναι όλα τα γεγονότα ιστορικά, με ποια κριτήρια κρίνουμε ένα γεγονός για να το αναβιβάσουμε στην αξία ενός ιστορικού γεγονότος. Το φοβερότερο και όλα από όλα που βασανίζει όλους, έτσι, υπάρχει αντικειμενικότητα στην ιστορία. Αν υπάρχει, με ποια μορφή. Είναι αυθαίρετη κατασκευή, όπως φτάνει κανείς στο αντίθετο άκρο να μιλήσει. Πώς συνδέεται ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός η ιστορία με την ιδεολογία και την πολιτική. Μπορεί ο ιστορικός να είναι ιδεολογικά ουδέτερος, να είναι δηλαδή μια θεϊκή ρομποτική προσωπικότητα η οποία κατοπτεύει αφιψηλού χωρίς καμία συμμετοχή τα ιστορικά δρόμενα. Πώς σχετίζεται λόγω χάρη η ρητορική με την ιστοριογραφία. Τι είναι ιστορική ενσυναίσθηση. Τι είναι αυτό που ονομάζεται σήμερα ιστορικός εγγραμματισμός. Τι κάνει και τι μπορεί να κάνει ένας ιστορικός για να κρύψει τη βοώσα υποκειμενικότητά του, την οποία χαρακτηριζόμαστε όλοι βεβαίως, έτσι. Τέλος, ποια είναι η ωφέλεια και ποιες μπορεί να είναι οι χρήσεις της ιστορίας. Έχει η ιστοριογραφία μέλλον. Σε μια εποχή ηλικιώδους ελεύσεως του μεταανθρωπισμού ή του διανθρωπισμού, μπορεί να έχει ρόλο η ιστορία, έχει αξία. Όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, θα είναι, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια και εξόχως ευαίσθητα ζητήματα, τα οποία πλέκονται το ένα με το άλλο, δεν είναι ξεχωριστές θεματικές οι οποίες είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη, πλέκονται η μία με την άλλη, και θα προσπαθήσουμε στις 14 ουσιαστικά μόνο συναντήσεις, 4 πριν τα Χριστούγεννα και 10 μετά, επειδή θα είναι κανένα 15ήμερο εξαιρουμένων των διακοπών, θα προσπαθήσουμε στον βαθμό που είναι εφικτό και ανάλογα, επαναλαμβάνω, με τη διάθεση των συμμετεχόντων στο σεμινάριο, να τα αγγίξουμε. Άλλοτε ακροθυγώς και άλλοτε βαθύτερα. Κάνουμε λοιπόν ένα πείραμα. Είναι μια πειραματική για πρώτη χρονιά εφαρμογή μιας τέτοιας δραστηριότητας και ελπίζουμε ότι ήδη έχουμε, όπως λέγαμε προηγουμένως με το Σεβασμιότητα, ήδη η μισή από τους 25, έτσι, έχουν δηλώσει ότι ενδιαφέρονται, περίπου η μισή από τους 15, οπότε περιμένουμε και τους άλλους μισούς για να δούμε πώς θα ξεκινήσει αυτή η πειραματική εφαρμογή. Σας ευχαριστώ. Λέγομαι Βασίλης Κόλλιας, είμαι επίκουρος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αλλά όχι στον τομέα της ιστορίας, και ο ρόλος μου ήταν πιο εύκολος εδώ σε αυτό το εργαστήριο. Ήταν ο ρόλος του κοινού, δηλαδή να προσπαθώ να δημιουργήσω μία κόντρα στον κύριο Σμυρναίο, στον Αντώνη, παρουσιάζοντας ή φέρνοντας στο προσκήνιο τι μπορεί να ενδιαφέρει ένα κοινό που δεν σκοπεύει να γίνουν ιστορικοί, που το ενδιαφέρουν οι χρήσεις της ιστορίας, καλές ή κακές, και
που και ο ίδιος ενδιαφέρεται να πλουτίσει τις γνώσεις του στα θέματα αυτά. Μάλιστα. Ερωτήματα. Έχει ενδιαφέρον. Μακάρι να μπορείς να το πάρεις. Να ρωτήσω κάτι. Από τους 12, ας πούμε, συμμετέχοντες, τα 12 άτομα που έχουν, ας πούμε, δηλώσει συμμετοχή, είπατε η μισή. Τι άνθρωποι είναι, θέλω να πω, είναι φοιτητές, είναι απόφοιτοι παιδαγωγικών ή ιστορικών σχολών, είναι απλοί άνθρωποι που απλά ενδιαφέρονται στην ιστορία, τι είναι στην πλειοψηφία. Όσο γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, καταρχά ζητήσαμε να είναι πανεπιστημιακής μόρφωσης. Αυτό φυσικά δεν δηλώνει καμία υποτίμηση σαν για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πανεπιστημιακής μόρφωσης, αλλά επειδή θα προσπαθήσουμε να μπούμε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη φιλοσοφία της ιστορίας. Και θα πρέπει να υπάρχει από τα διάφορα επαγγέλματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μία αφαιρετική διαδικασία καταρχήν, η οποία, δηλαδή μια εξοικείωση μάλλον με τον αφαιρετικό λόγο, την οποία ενδεχομένως πολλοί από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει το λύκειο, υποχρεωτικά, αναγκαστικά, ανθρώπινα, δεν την έχουν. Λοιπόν, έχουμε μαθηματικούς, έχουμε φιλολόγους, έχουμε εκπαιδευτικούς, δηλαδή δεν είναι μόνο, και ακόμα βλέπουμε πώς θα προχωρήσει. Έχουμε δημοσιογράφους επίσης. Νομίζω ότι όποιος μπορεί, και βέβαια μέχρι να κλείσει ο αριθμός των 25, γιατί πρέπει να έχουμε, είμαστε σε 5 ομάδες, 5-5-25, δεν μπορούμε να το ανοίξουμε περισσότερο. Έτσι και στα σεμινάρια και τα εργαστήρια ίσως είναι και πολλοί αυτοί οι 25, αλλά είπαμε κάνουμε ένα πείραμα. Να προσθέσω για άλλη μια φορά ότι είναι προσφορά και των δύο καθηγητών το εγχείρημα και φυσικά όλα εντελώς δωρεάν. Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για κανένα λόγο. Το Μάι Βόλο, θα κάνω μια ερώτηση. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω αν θα υπάρξει προσέγγιση ιδιαίτερη, επειδή είμαστε σε ένα χώρο ιδιαίτερο, της θρησκείας, της δικιάς μας θρησκείας, μέσα από το εργαστήριο, μέσα από την ιστορική σκοπιά. Δηλαδή, θα προσεγγίσετε και το θέμα της ιστορίας της Ορθοδοξίας. Στο βαθμό τον οποίο τα ιστορικά παραδείγματα εξυπηρετούν τις θεωρητικές κατασκευές, ναι. Αλλά δεν θα είναι αυτός ο στόχος. Θα χρησιμοποιηθούν φυσικά, γιατί δεν θα είναι θεωρητική συζήτηση μόνο, η οποία από ένα σημείο και μετά θέλει ιδιαίτερα θεωρητικές προϋποθέσεις, αλλά θα είναι ένα συνδυασμός θεωρίας και πράξης. Δηλαδή, ιστορικές πηγές, και εκεί θα υπάρχουν και πηγές της ιστορίας της Εκκλησίας, και θεωρητική διαπραγμάτευση. Από την πλευρά της Μαγνήτων Κιβωτού και μου προσωπικά δεν έχει τεθεί κανένας περιορισμός στους δύο καθηγητές και καμία προϋπόθεση. Απλώς εμπιστευτήκαμε και εμπιστευόμαστε τα πρόσωπα. Ο κύριος Κόντες δεν κατάλαβα τι θα κάνει. Λοιπόν, θα το εξηγήσω εγώ το πράγμα. Θα είστε σε κόντρα. Ναι, ναι, η δουλειά μου να είμαι σε κόντρα. Είναι όπως λέει κάποιος ιστορικός. Όταν θα πουσιάζει θα πηγαίνω εγώ. Ναι, ναι. Λέει ότι η διαμάχη στην ιστορία, λέει, δεν είναι η κατάγγελση, είναι η δόξα της. Βεβαίως, άμα είναι ματηρές και όπως γίνεται, και σήμερα αυτό που κυκλοφορεί στον ιστοριογραφικό λόγο είναι η διαμάχη των ιστορικών. Η διαμάχη της ιστορίας παγκοσμίως, όχι μόνο εδώ. Έτσι. Πρώτο, ξεκίνησε αυτή, δηλαδή αποδεχθήκαμε την πρώτη σεβασμιότητά του, επειδή επί 6 χρόνια, από το 12, 11-12 που μπήκαμε στο Πανεπιστήμιο και εγώ και ο Βασίλης ο Κόλλιας, σε εβδομαδιαία βάση, έτσι, έχουμε αφιερώσει, μπορώ να πω, εκατοντάδες, ενδεχομένως να φτάνει και χιλιάδες ώρες, έτσι, με τις οποίες συζητάμε ιστορικο-φιλοσοφικά θέματα. Λοιπόν, άρα είναι ο πρώτος ελεγκτής, ένας πολύ εμβριθής όμως και εταστικός ακροατής, αναγνώστης και συνομιλητής πάνω σε ζητήματα της νεοελληνικής ουσιαστικά ιστορίας και γενικά της ιστοριογραφίας. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό. Δηλαδή, το σεμινάριο βγαίνει μετά από ζήμωση που έχει υποστεί από έναν επιστήμονα, μεν αλλά μη ειδικό στην ιστορία. Και ο οποίος θα παίζει το ρόλο και στην ώρα της ώρας του σεμιναρίου, το ρόλο του παλιού, έτσι, του παλιού μη ειδικού. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι εκείνος θα αναλάβει, επειδή διδάσκει στο Πανεπιστήμιο ψηφιακά περιβάλλοντα μάθηση, θα αναλάβει την ψηφιακή διαχείριση του πράγματος πάνω στην πλατφόρμα την οποία έχει στήσει ήδη ο Αλέξανδρος Καπανιάρης, που είναι το
ένας μέλος της Μανίμα Τιβόλου. Και σε, να είμαστε σε αυτό και σε συνεργασία με τον κύριο Καπανιάρη, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά και μας βοήθησε πάρα πολύ σε όλη την προετοιμασία αυτή. Και αυτό οφείλεται και στην εμπειρία που έχουμε πλέον από τη λειτουργία των μαθημάτων για τον λαϊκό πολιτισμό, που όπως ξέρετε ολοκληρώθηκε η πρώτη χρονιά, ξεκίνησε και ξεκινάει η δεύτερη με σημαντικό αριθμό εγγραφών, ενώ λειτουργεί ψηφιακά και η πρώτη χρονιά. Δηλαδή, κάποιοι παρακολουθούν την πρώτη χρονιά και κάποιοι θα είναι στο δεύτερο εξάμηνο. Αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει διάρκεια πλέον, διότι θα πάμε σε τριετή φοίτηση. Άρα αυτή η εμπειρία μας επέτρεψε ακριβώς, μόνο που εδώ αποκτά ένα άλλο τρόπο και σχήμα, γιατί ακριβώς είναι πρώτη φορά και πρέπει να δοκιμαστεί πώς μπορεί να ανοιχθεί και πώς μπορεί να εξελιχθεί. Εύχεστε και προσεύχεστε να πάνε όλα καλά.